Προφανώς αφήνει αίσθημα ικανοποίησης ηθικής για τα ίδια τα παιδιά και για τους γονείς τους, διότι εκτός από τις πράξεις τις οποίες είχαν υποστεί, ενώ τα είχαν εμπιστευτεί οι γονείς τους τον άνθρωπο αυτό, προκειμένου να τα εκπαιδεύσει, να τα προπονήσει, να τα προετοιμάσει για τις αθλητικές τους δραστηριότητες, δυστυχώς αυτό τελικά εξελίχθηκε πάρα πολύ ιδιαίτερα επαχθώς για τα ίδια. Το δικαστήριο δέχθηκε λοιπόν ότι τέλεσε όλες τις πράξεις, αποδίδοντας τον ορθότερο κατά την κρίση του νομικό ισχυρισμό σε αυτές που το αποδίδονταν, στις πράξεις που το αποδίδονταν, και γι' αυτό το λόγο ικανοποιηθήκαμε ηθικά, διότι αποδόμησε εντελώς τις αιτιάσεις του κατηγορουμένου περί συνωμοσίας, περί σχεδίου προμελετημένου, το οποίο είχε εξηφανθεί προκειμένου να τον εξοβελήσουν από την περιοχή, δεδομένη της ευρύτατης, όπως θα έλεγα τότε, επιρροής που είχε ο ίδιος. Θεωρώ ότι μετά από μία μαραθώνια διαδικασία πολλών ωρών και ημερών αρκετών, αυτό το οποίο τελικά κατέληξε να δεχθεί το δικαστήριο είναι ότι όντως τα όσα κατέθεσαν τα παιδιά ήταν αλήθεια. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε ανηλίκους οι οποίοι καταθέτουν και υπό ειδικές προϋποθέσεις και που πάντα και μάλιστα καταθέτουν για γεγονότα πολύ προγενέστερα, δηλαδή γεγονότα που έχουν λάβει χώρα κάποια χρόνια πριν και τα οποία εξελίχθηκαν ραγδαία μετά από την γενναία απόφαση μικρών σε ηλικία, πολύ μικρότερων από όλα τα υπόλοιπα παιδιά, μικρών παιδιών δηλαδή, τα οποία αποφάσισαν προκειμένου να σταματήσουν την προπόνηση και να αποφύγουν τις επακθείς πράξεις και συνέπειες προς αυτά, να πάνε στην αστυνομία και να πούν ότι ξέρετε δεν θέλουμε να πάμε ξανά προπόνηση διότι ο μπαμπάς μας πιέζει. Αυτή ήταν η πρώτη τους επαφή με τις αστυνομικές αρχές, πουθενά δεν αναφέρθηκαν τότε επιλήψιμες συμπεριφορές άλλου είδους, ούτε στο πλαίσιο της γενετήσιας ζωής, ούτε γενικώς άλλου είδους. Αναφέρθηκε απλά μια ιδιαίτερα σκληρή και έντονη προπόνηση. Αυτό όμως ήταν η αρχή που ξετύλιξε, ας πούμε, όλη αυτή την υπόθεση, πολύ σοβαρή κατά την άποψή μου, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Ξέρετε, αυτό το οποίο θεωρώ ότι ιδιαιτέρως επηρέασε το δικαστήριο ήταν ακριβώς η επανάληψη μιας πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία αφορούσε και αγόρια και κορίτσια. Εδώ δεν μιλάμε λοιπόν για μια ψυχοδιαστροφική προσωπικότητα η οποία ήταν εξ αρχής προσδιορισμένη να εκδηλώσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε στο χώρο της γενετήσιας ζωής αυτού του είδους τις ιδιαιτερότητες. Ξέρετε, αυτές δεν εντοπίζονται σε ψυχιατρικό επίπεδο ώστε να μπορέσει κάποιος να έχει μια άποψη επιστημονική και να αντιμετωπίσει. Επίσης, αυτό που λέτε πολύ σωστά, το να ακούμε τα παιδιά τα οποία έχουν αποτύπωμα προς τα έξω της συμπεριφοράς, μια αλλαγή συμπεριφοράς, μια άρνηση, κάτι καταδεικνύει. Όταν δε αυτή γίνεται συστηματικά, επίσης κάτι καταδεικνύει. Πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να σας πω ότι ακριβώς αυτή η αιμονική συμπεριφορά, ο συγκεκριμένος τρόπος, αυτό που λέμε στην εγκληματολογία modus operandi, ο συγκεκριμένος τρόπος δράσης, υποσυγκεκριμένη ιδιότητα και συνθήκες που ο ίδιος είχε δημιουργήσει, αυτό ακριβώς ήταν που του στέρισε τη δυνατότητα της χορήγησης ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση. Διότι αυτό θεωρήθηκε ότι είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πράξεών του, το οποίο τον καθιστά επικίνδυνο για την τέλεση νέων πράξεων.